Βρήκα άλλη μια συνταγή για να κάνουμε στολιδάκια και μάλιστα αυτά δεν θέλουν ψήσιμο. Αλλά τώρα δεν χρησιμοποιείς αλεύρι και αλάτι, χρησιμοποιείς λέει σόδα και corn flour. Και μια και στο σπίτι είχα κάτι τις σόδες και δεν τις χρησιμοποιούσα, για να δούμε. Εδώ λοιπόν, θέλει μισή κούπα σόδα θα βάλω. 1/4 της κούπας corn flour. Και ας πούμε 1/6 της κούπας νερό, για να δω, να δούμε πόσο θα πάρει, θα βάλω λίγο πρώτα. Στην αρχή έβαλα λίγο και έγινε πηχτό, τώρα έβαλα πολύ και έγινε αραιό. Οχου. Κοιτάξτε, αυτό είναι τρομακτικό, έτσι. Κοιτάξτε, το βλέπετε, χυλός, χυλός, ωραία, το σηκώνεις, πέτρα. Το αφήνεις χυλός. Τρίβει, οκ. Okay. Το παρατάς χυλός. Το σηκώνεις στερεό. Είναι κάτι που είναι ταυτόχρονα σκληρό. Ταυτόχρονα ανήκει στα στερεά και στα υγρά. Θα το ψάξω. Κάπως θα το λένε αυτό. Εντάξει, μπορεί να μην έκανα στολίδια για τα Χριστούγεννα, αλλά έκανα ένα επιστημονικό πείραμα. Καλά, τώρα ξαναδιάβασα τη συνταγή και έλεγε ότι αυτό πρέπει να το βράσουμε στην κατσαρόλα. Για να το βάλω να δούμε. Το έβαλα στην κατσαρόλα. Βλέπετε ότι είναι πέτρα, έτσι. Παρακαλώ, ναι, τοκ τοκ. Μάλιστα. Καλά. Για να δούμε. Λοιπόν, σε πρώτη φάση έλειος. Okay. Αυτή η πέτρα δηλαδή έγινε νερό, υγρό. Μετά από αρκετή ώρα αρχίζει να πίζει. Κοιτάξτε. Το βλέπετε. Έλεγε μετά να το σκεπάσουμε, λέει, με μια βρεμένη πετσέτα. Okay, τέλος πάντων. Αυτή είναι η ζύμη. Δείτε τι. Εντάξει, δεν είμαι σίγουρη. Θέλω να δω μετά πώς θα λειτουργήσει. Εμένα μου φαίνεται ότι μπορεί, μήπως τρίβει. Κάτσε, θα δούμε. Λοιπόν, τα αφήνω εδώ πέρα με τη βρεμένη πετσέτα του για μια ώρα, λέει. Εδώ είναι οι κατασκευές από την ζύμη με το corn flour και τη σόδα. Έχουμε έναν αποκεφαλισμένο καλικάντζαρο, ένα βιολί, ένα χιονάνθρωπο που του έχει κοπεί το μισό σώμα, μία μασέλα, ένα-δυο κορονοϊούς, οι οποίοι είναι μετά που φτιάχτηκε το φάρμακο, βλέπετε, έχουν ρογμές. Δεν μπορούν να μολύνουν κανέναν πια. Και όσο βλέπετε αυτά, να σας εξηγήσω ότι ήταν αυτό που φτιάχτηκε πριν κατά λάθος. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα μη νευτόνιο ρευστό. Ένα ρευστό, το εξόδες του οποίου, το πόσο δηλαδή ρέει, το πόσο εύκολα ρέει, εξαρτάται από την πίεση. Όταν η πίεση είναι μεγάλη, όταν δηλαδή το ζουπάς ή το χτυπάς, γίνεται στερεό και όταν το αφήνεις γίνεται υγρό. Ναι, ένα παράξενο πράγμα. Αν θέλετε, εγώ το έκανα κατά λάθος, αλλά μπορείτε να το κάνετε εσείς επίτηδες, βάζοντας corn flour και νερό και ανακατεύοντάς το και να παίξετε με τα παιδιά. Εδώ πέρα έκανα ένα χριστουγεννιάτικο δεντράκι. Αλλά νομίζω ότι και αυτό θα έχει, ναι, είδατε. Λοιπόν, αν χρησιμοποιήσετε αυτή τη ζύμη, μην τα κάνετε πάρα πολύ λεπτά. Εγώ είχα την εντύπωση ότι μπορείς να τα κάνεις πάρα πολύ λεπτά. Και όμως όχι, όχι πραγματικά. Κάνετε τα πιο χοντρά για να επιβιώσουν. Αυτά εμείς θα τα βάψουμε πιο μετά. Γιατί έτσι που είναι άσπρο, μπορεί να το βάψεις και να φαίνεται όμορφα το χρώμα. Τέλος πάντων, θα επιμείνω στο πλαστοζυμαράκι, στο ζυμαροαλατάκι, στο αλατοζυμαράκι, σε αυτό τέλος πάντων, στο προηγούμενο. Ναι, αυτό εδώ. Είναι πιο χαριτωμένο και πιο φυσικό, ναι, δεν συμφωνείτε. Άντε, καλές κατασκευές, καλά Χριστούγεννα!